with alcohol by council. The vote was, the seal, you get two of them. And they see. Bueno, la próxima, tengo una pregunta, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué tiene que hacer una ciudad, verdad? Para κάποιον που λέει και στον εκτιμό πάρα πολύ. Το λέω πάντα να παίρνω από εκεί. Γι' αυτό κάνουμε και δίπλα να ξεμειώνει όντως να πιέσει όλους. Και τον ευχαριστώ που εγώ καλώς ήρθατε. Εγώ συνοψίζοντας τη σημερινή ημέρα, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, εντάξει τώρα δεν είναι, ίσως κάποιοι είναι φορεί του αλαντίτου και τον άλλο πάνε να τη βάλουν πρότυπα κλπ. Πολλά έχουν συσσωρευτεί, ό,τι έχει συσσωρευτεί ως παθογένεια, ως παθολογία, νομίζω ότι οφείλουν στην έλλειψη, την ελλειπτική τον ελλειπτικό εξευρωπαϊσμό του δικού μας συστήματος δράσης. Και νομίζω ότι αν υπήρχαν ποιοτικά κριτήρια, γιατί και η δημοκρατία μετράται, με λίγες και όλα, αν υπήρχαν στοιχεία, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε αυτόν τον ελλειπτή εξευρωπαϊσμό πρώτα του πολιτικού μας συστήματος και μετά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα γιατί οι δομές διαμορφώνονται από το πολιτικό σύστημα, ξαναδιαμορφώνονται, οθούνται και νομίζω ότι εκεί είναι και το ελληνικό πρόβλημα, θα μπορούσαμε να πούμε. Το ελληνικό πρόβλημα συνήθως πρώτα σε αυτό και συνεχεία σε αυτά που είπε ο Γιώργος, ότι στο τέλος δηλαδή, ότι βλέπουμε ότι σε περιόδους κρίσεως ο πολίτης, που ήταν ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συντρέφεται και γαντζώνεται και απευθύνεται εν αγωνίως στον παραδοσιακά δομημένο έθνος κράτος. Αν δεν θα βγάλει ένα συμπέρασμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κατασκευή, είναι γιατί οι πολίτες αυτές τις δύσκολες ώρες τρέφονται και πάνε να γαντζωθούν από το έθνος κράτος. Και όχι, ότι απειλούνται. Αυτό είναι ένα ερώτημα, ξέρετε, τώρα στην εργασιακό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με το έλλειμμα ηγεσίες που είπε, συμφωνώ. Και λέγαμε παλιότερα ότι οι ηγέτες δημιουργούνται σε περίοδους κρίσης. Είναι η κρίση της υψώνης. Ναι, βγάζει οι ηγέτες. Θα δούμε, η κρίση έχουμε παρατεταμένη. Να δούμε πώς, βαθιά κρίση, να δούμε